δηλαδή. Κανόνας και γνώμονας τι είναι συνταγματικό θα αποτελέσουν οι βαπικοί, τι τους συμφέρει δηλαδή. Ενώ πριν από 4-5 μήνες έλεγαν είμαστε αδιάφοροι. Εμείς γράφετε, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά πέσανε πάνω λοιπόν αυτές οι προπαγάνδες, αυτά τα λόμπι, Εβραίοι, παπικοί, χιλιαστές. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα ροκανίσουμε την Ορθοδοξία. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό που ελέγχθηκε ότι στη Μύκονο ο Μετρέγια, ίσως αυτός που ετοιμάζουν να τον βάλουν κοσμοκράτορα, σε λίγο, 1-2 χρόνια το πολύ. Εκεί οδηγούμεθα, αγαπητοί τηλεθεατές, ο Μετρέγια είπε, γιατί δεν εξαθρώσατε ακόμα την Ορθοδοξία. Αυτό είναι το μυστικό, αγαπητοί τηλεθεατές. Θέλουν να εξαθρώσουν, να διαλύσουν την Ορθοδοξία και διαλύοντας την Ορθοδοξία διαλύθηκε και το ελληνικό κράτος, διαλύθηκε η ελληνικότητα, γιατί ελληνισμός Ορθοδοξία στον ελλαδικό εννοώ χώρο είναι αλληλένδετα. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Το ψήφισμα λοιπόν του Ευρωβουλίου, το οποίο αναιρέσαμε με κάποια επιχειρήματα στην περασμένη εκπομπή, δεν είναι έγκυρον, είναι άκυρον και φυσικά είναι φέδρα τα όσα γράφουν κάποιες εφημερίδες που λένε ότι παραβιάστηκε η θρησκευτική ελευθερία, ότι δεν είναι τιμή για τους βουλευτές που ψήφισαν εναντίον του προαιρετικού, ότι τρόπο ότι να πάμε σε μεσαίωνα με αυτά τα πράγματα. Και γράφουν πολλά άθρα σε εφημερίδες, δεν θέλω να διαβάσω αυτά, έχουμε ακούσει και πολλές φορές έχουμε σχολιάσει παρόμοια. Λοιπόν, να αναφερθούμε όμως, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, να αναφερθούμε σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Έθνος την 3η 4η 5η 1993. Λέτε αγαπητοί τηλεθεατές να είναι τυχαία αυτή η σύμπτωση της Καθολικής με το άρθρο του κυρίου Ραφαηλίδη στο Έθνος? Δεν είναι τυχαία η σύμπτωση, ότι συνδυάστηκαν λοιπόν όλοι οι παράγοντες, οι μισελληνικοί και οι θα λέγαμε μισούντες στην Ορθοδοξία μας, να ροκανιστεί το συντομότερο η Ορθοδοξία μας. Και διαβάζουμε, τιμούμε το πρόσωπο, αλλά δεν τιμούν τα γραφόμενα του, των γράφοντα. Ο αρθρογράφος δεν τιμάται από τα γραφόμενά του. Δεν θα διαβάσω όλο το άρθρο, δεν έχουμε τον χρόνο. Επικυράφεται η ταυτότητα της δημαγωγικής ανεσχυντίας. Μα τώρα που γράφουμε το θρησκευόμαστε ταυτότητα επί τόσα έτη, επί 60 και τόσα έτη αναγράφεται το θρησκευμα, ανεσχυντία είναι αυτό? Επίεσε κανένα? Θα διαβάσω κάποιες φράσεις για να προσέχει αυτός ο αγαπητός μας κύριος Βασίλης Ραφαηλίδης να μην υποτιμά την νοημοσύνη του και την προσωπικότητά του γράφοντας υβριστικά πράγματα για την Εκκλησία, για την Ελλάδα, για την Ορθοδοξία και για τους βουλευτές. Δεν είμαστε εμείς που τα λέμε, ο κ. Ραφαηλίδης τα λέγει και πρέπει να επισημάνουμε κάποιες γραμμές από το άρθρο του. Δεν έχουμε τίποτα με το πρόσωπο, ήδη είμαι άγνωστος είναι, αλλά όμως οφείλει να προσέχει όταν γράφει για την Ορθοδοξία μας, την Εκκλησία και την Βουλή και τους βουλευτές. Λέγει λοιπόν ότι είναι ένας ελληνικός μεσαίωνας, συνεχίζεται και μάλιστα έγινε υπερκομματικός, που συμφώνησαν τα κόμματα να απορρίψουν το προαιρετικό του θρησκεύματος. Τίποτα το παράξενο, λέει, που ταυτίζουν την ελληνική συνείδηση με τη θρησκευτική συνείδηση. Άλλος ο Έλληνας και άλλος ο Ορθόδοξος δεν είναι το ίδιο. Γιατί κάνεις τέτοια λάθη, κύριε Ραφαηλίδη? Δεν σε τιμούν αυτά. Όταν από παράδοση λέγει ασυνείδητη, και τα ξεχαρακτηρίζει αυτούς που αγωνίζονται για το θρησκεύμα ότι είναι ασυνείδητη, πως η θρησκευτική πίστη, λέγει, είναι πρόβλημα συνειδήσεως και όχι νομικό πρόβλημα. Κύριε Ραφαηλίδη, για να μας απαντήσεις, ο προσελητισμός είναι νομικό πρόβλημα ή δεν είναι? Έχουμε δίκες και καταδίκες για προσελητισμό πολλών που έκαναν, θα λέγαμε, άσκησαν προσελητισμό παράνομα.
Έχουμε δίκες ή καταδίκες, είναι ή δεν είναι η θρησκευτική πίστη και πρόβλημα νομικό, όταν ο ένας έρχεται να αδικήσει τον άλλον, ο ένας να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου, ο ένας να διεισδύσει στην ελευθερία της συνείδησης του άλλου και να μεταβάλει το περιεχόμενο της θρησκευτικής του πίστεως. Λοιπόν, είναι κύριε Ραφαηλή, μην είσαι τόσο επιπόλαιος, δεν σας τιμά αυτά που γράφεις, δεν σας τιμούν. Είναι και νομικό πρόβλημα η πίστης, όταν προσπαθεί να παραβιάσει του αλλονού την συνείδηση και να, με τον βιασμό αυτό της ελευθερίας του να τον αλλαξοπιστήσει, είναι φυσικά και παρά είναι και νομικό και πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα και όχι μόνο θρησκευτικό. Και συνεχίζει, όντας χριστιανικά απέδευτοι. Δηλαδή όσοι είπαν για τις αυτότητες είναι απέδευτοι. Είναι τόσο απεπαιδευμένος ο κ. Ραφαηλίδης που χαρακτηρίζει τους άλλους απέδευτους. Μα τι αλόκοτα πράγματα είναι αυτά. Ψευτοχριστιανοί δημαγωγοί. Ακούστε τι χαρακτηρισμός δίδει. Που εκμεταλλεύονται την αμάθεια των καλοπροαίρετων πιστών. Ποιοι εκμεταλλεύονται την αμάθεια? Οι αγωνιστές ή αυτοί που έρχονται ενάντια? Αν δεν έχουμε ώρα να πούμε και θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά στον κύριο Ραφαηλίδη. Δεν πρόκειται να παραδεχτούν λέει ποτέ πως είναι ριζικά αντιχριστιανικό να σε υποχρεώνουν να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος όντας άθεος. Εάν είστε κύριε Ραφαηλίδη εσείς άθεος, σας είπε ποτέ κανείς να δηλώσετε χριστιανός ορθόδοξος? Η ταυτότητά σας ίσως γράφει χριστιανός ορθόδοξος. Γι' αυτό ζητάμε να δηλώσετε στην ταυτότητα τι, ποιος είστε. Ντρέπεστε να το πείτε. Το λέτε εδώ. Όταν είστε άθεος, πώς θα δηλώσετε χριστιανός ορθόδοξος? Μα αυτό ζητάμε και εμείς. Να δηλώσει ο καθένας ποιος είναι. Να μην κρύβεται. Να μην φοράει μια μάσχα υποκρισίας. Και κρύβεται, αλλά λέει είμαι άθεος. Να το πείτε κύριε Ραφαηλίδη και στα κανάλια σας, να το πείτε και στην ταυτότητά σας ότι είστε άθεος, εάν είστε. Και φυσικά οφείλουμε να σας επενθυμίσουμε το στίχο της γραφής. Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού ουκέστην Θεός. Δεν γνωρίζετε και από την ψυχολογία της θρησκείας, εάν έχετε μελετήσει ποτέ ότι δεν υπάρχει άθεος. Ότι ποιος λέει ότι είναι άθεος ή μπορεί να είναι τρελός, ή μπορεί να έχει σκοπιμότητα, πολιτική, κοινωνική. Αυτά λέγει η επιστήμη κύριε Ραφαηλίδη, ότι άθεος δεν υπάρχει ή μπορεί να είναι. Θυμίζω και τον Λεωνίδα, τον Φιλιππίδη, τον μεγάλο θρησκεολόγο, ο οποίος μας έλεγε όταν μας δίδασκε το 1960, ότι η λεγόμενη αθεία είναι σκοπιμότητα, προπαγάνδα και όχι πίστης. Ή αν λέγει ένας και το πιστεύει, είναι τρελός. Όταν λέγει ότι είναι άθεος και ότι θα πιστεύει σε κάποια δίθεν δύναμη και δεν μπορεί να είναι αυτός που λέει ότι είναι άθεος. Τότε ποιος τον έφτιαξε, πώς βρέθηκε ο κόσμος, πώς βρέθηκαν τα αστέρια, πώς όλη αυτή η παναρμόνια τάξη του σύμπαντος ερμηνεύονται κύριε Ραφαηλίδη, με τον αθεϊσμό. Μη μας λέτε παραμύθια του μεσαίωνα. Αυτά είναι τα παραμύθια του μεσαίωνα. Να παριστάνει ένας τον ψευτοάθεο. Να είστε ό,τι θέλετε. Δεν μπορείτε όμως να λέτε ότι εμείς σας αναγκάζουμε να γράψετε χριστιανός ορθόδοξος. Εσείς να γράψετε αν είστε άθεος. Δεν το πιστεύω. Δεν είστε άθεος. Προπαγάνδα κάνετε ίσως. Αλλά εάν είστε και θέλετε να κάνετε και προπαγάνδα, γράψετε άθεος. Γιατί θέλετε να κρύβεστε? Το γράφετε εδώ στο άθρον και ντρέπεστε να το γράψετε στην ταυτότητά σας? Όντας κατ' ουσίαν ανθέληνες, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να καταλάβουν πως κάμουν ζημιά στην πατρίδα τους. Μήπως εσείς κάματε καλό όταν είπατε ότι οι Θράκες δεν είναι Έλληνες? Είσαστε φιλέλληνες εσείς κύριε Ραφαηλίδη? Θα δούμε άλλο άθρο σας. Και καταδικαστήκατε ότι οι Θράκες, οι Έλληνες, οι δικοί μας Θράκες, πρέπει να κάνουν εξέταση αίματος για να δουν αν είναι Έλληνες ή Έλληνες. Και όταν υβρίσατε και τους Ποντίους που είναι γνησιότατοι Έλληνες, εκ παραδόσεως, τους υβρίσατε και αυτούς. Τότε μας παραστήσετε τον φιλέλληνα εσείς και ότι είναι ανθέλληνες αυτοί που ζητάνε να στηρίξουν τα βάθρα της ηθνικής μας υποστάσεως, την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, την ελληνικότητά μας, την συνείδησή μας, την ιστορία μας. Μη μας λέτε παραμύθια κύριε Ραφαηλίδη, δεν τιμούν τον εαυτό στα γραφόμενά σας.
Και καταλήγεται, για να μην πω πολλά φεδρά τα οποία γράφεται και απαράδεκτα για έναν σοβαρόν άνθρωπο, λέτε, κατηγορείτε τους βουλευτές και αυτούς που αγωνίζονται εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, που αυτές είναι οι ταυτότητες της δημαγωγίας, της ανεσχυντίας, του φακελώματος, της δουλαγωγίας και του, θα λέγαμε, οι ταυτότητες του αφανισμού του προσώπου, κύριε Ραφαηλίδη. Ποιο πρόσωπο θα έχετε όταν σας φακελώσουν με τις ειδικές λωρίδες και με τα τόσα άλλα ύποπτα τα οποία περιέχουν οι προδιαγραφές? Αυτά είναι που σας αρέσουν? Και κόπτεστε περί ελευθερίας και χαρακτήσετε κομπραδόρους, κοπρόσκυλα, εσείς το λέτε στο άρθρο σας, έθνος, 3η-5η Μαΐου του 1993, ότι είναι κοπρόσκυλα εκείνοι που αγωνίζονται εναντίον των απαραδέκτων ταυτοτήτων. Και τα υπόλοιπα κατηγορείται επώνυμα τον κύριο Παπαθεμελή, Παπα Ιωάννου, τον κύριο Γιαννόπουλο, τον κύριο Ρετάκη. Τους λέτε αυτούς κοπρόσκυλα? Ποιος είστε εσείς που βρίζετε αυτούς που είναι, θα λέγαμε, αναστήματα μέσα στη Βουλή? Και βρίζετε φυσικά και τους δεξιούς που δεν αξιώνονται να αναφέρετε τα ονόματά τους. Λοιπόν, και καταλήγετε και λέτε ότι είναι παραβίαση, λοιπόν, της συνειδήσεως, ότι είναι απατεώνες αυτοί, ότι δεν είναι προοδευτικοί, ότι δεν ξέρουν πως ο χριστιανισμός δεν βιάζει, δεν αναγκάζει, δεν υποχρεώνει κανέναν να πιστέψει σε αυτόν. Ποιον υποχρεώσαμε, κύριε Ραφαήλη? Ποτέ δεν υπεχρέωσε κανέναν η Εκκλησία, τουναντίον άφησε και αδέσποτα πείμαντα τα ποιμνιά της Εκκλησία, γιατί στην ουσία, να είμαστε ειλικρινείς, η Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει τόσο ποιμνιον η κάθε νεωρία δεν ασκεί ποιμαντική φροντίδα, δεν πάει από κοντά να ποιμάνει τα προβατά της και να τα προφυλάξει, τα άφησε ελεύθερα, να τα επηρεάζεται ο ένας και ο άλλος εσείς με αυτά τα φεδρά που γράφετε. Λοιπόν, ανάγκασε ποτέ να γράψει κανείς χριστιανός ορθόδοξος ή να γίνει ορθόδοξος ή να θρησκέψει ορθόδοξα? Ποτέ, κανείς, κανένα. Λοιπόν, δεν σας τιμούν αυτά, και όταν λέτε μάλιστα ότι κρύβουν μέσα του αυτοί οι βουλευτές που ψήφισαν, να φέρετε 3-4 μόνο, είναι 28 που ήταν καταπέλτες εναντίον του προαιρετικού θρησκεύματος, και λέτε ότι κρύβουν μέσα τους τι κρύβουν? Ένα γελίο χώρο φύλακα ή, θα λέγαμε, έναν ανέσχυντο δημαγωγό? Γιατί και ο χωροφύλακας δεν σας αρέσει, κύριε Ραφαηλίδη? Τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο μέσα στα σπίτια μας να μην είμαστε ασφαλισμένοι. Εδώ συνέβη και προχτές, το είπαν τα μέσα ενημερώσεως, στις Κουκουβάνες στη Μεταμόρφωση μπήκε ο κλέφτης και ο ληστής με τα μαχαίρια μέσα στο σπίτι 4 παρατέταρτο, το είπαν τα κανάλια τα δημόσια, και έσφαξαν τον οικοκύρη. Σηκώθηκε η γυναίκα να φωνάξει, σηκώθηκαν τα παιδιά, τον έσφαξε ο κλέφτης και μπήκε 4 παρατέταρτο τη νύχτα, την ώρα που κοιμόνταν. Όταν δεν είμαστε ασφαλισμένοι και κλειδαμπαρωμένοι στο σπίτι μας, κύριε Ραφαηλίδη, μας μιλάτε ότι ο χωροφύλακας είναι κακός πια? Αν θα το θυμηθείτε τον χωροφύλακα, όταν και εσάς προσωπικά σας απειλήσουν αυτοί οι κλέφτες, οι λοποδίτες, όλο αυτό το συνονθήλευμα των λοποδιτών που ήρθε εδώ στην πατρίδα μας και πλέον δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του, και γίναμε αμπέλι ξέφραγο, και να αναφέρω ένα ντοκουμέντο που θα αποτελεί απάντηση και σε εσάς. Όχι εγώ πως θέλω να υπερασπίσω τον χωροφύλακα, γιατί στο κάτω-κάτω και αυτός Έλληνας υπάλληλος είναι. Και αν έλειπε ο χωροφύλακας, κύριε Ραφαλίδη, μια νύχτα, θα είχε μείνει τράπεζα αλίστευτη, θα είχε μείνει εμπορικό κατάστημα αλίστευτο, θα είχε μείνει κοπέλα αβίαστη, θα είχε μείνει σπίτι αδιάρρηκτο, θα είχε μείνει άτομο μη απειλούμενο, θα είχε μείνει μία τάξη, σας λέγαμε, και ευνομία στην κοινωνία μας και μια ρυθμία, θα λειτουργούσαν υπηρεσίες, θα λειτουργούσαν, ας πούμε, τίποτα. Τίποτα θα λειτουργούσε. Θα τα γκρέμιζαν όλα, αν όχι οι Έλληνες αναρχικοί και οι, θα λέγαμε, εγκληματίες, τουλάχιστον το 1 εκατομμύριο
που όλοι σας κόπτεστε να έρχεται και να παραμένει στην πατρίδα μας, στην δόλια μας πατρίδα, ένα εκατομμύριο από Πακιστάν, από Ιράκ, από Περσία, από Τουρκία, από όλους τους, θα λέγαμε, τους λαούς και τις χώρες και τις φυλές και τις γλώσσες μέσα εδώ, που ήρθαν σαν πεινασμένοι, σαν αδικημένοι, σαν κατατρεγμένοι να βρουν καταφύγιο, και τους έδιωξε η Ιταλία τους Αλβανούς πίσω, τους έδιωξαν οι άλλοι πίσω και τους μαζεύουμε εμείς. Η Τουρκία κράταγε σε ένα πλοίο ένα μήνα ολόκληρο. Οι φίλοι σας Τουρκία, κύριε Ραφαελίδη, και εσείς κύριοι κυβερνώντες.